Καλησπέρα σας παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε μια καινούργια συσκευή που μου έδωσαν τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos. Είναι ένα Allcast Dongle TV, το οποίο στην ουσία είναι μια συσκευή σε στυλ όπως βλέπετε USB stick, το οποίο συνδέεται στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης μας με HDMI και το συγκεκριμένο βοηθάει στο να κάνουμε streaming, πληροφορίες, αρχεία, βίντεο, φωτογραφίες, εικόνες, οτιδήποτε έχουμε στο κινητό μας ή στο tablet μας απευθείας στην τηλεόραση. Στην ουσία βλέπουμε ό,τι έχει μέσα το tablet και ή το κινητό μας στην οθόνη της τηλεόρασής μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Εξωτερικά βλέπουμε ότι είναι είτε για tablet είτε για κινητά τηλέφωνα, τα οποία στριμάρουν απευθείας στην τηλεόρασή μας. Είναι ένα dongle, το οποίο, συγγνώμη, προφορά μου είναι λίγο άθλια, που μας το επιτρέπει αυτό. Πάμε να ανοίξουμε το κουτάκι μας. Εξωτερικά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο ή κάτι το περίπλοκο που πρέπει να δείξουμε. Πάμε να περάσουμε απευθείας στο unboxing. Πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτή η καρτούλα πίσω, προφανώς για να κάνει το φόντο. Και τα περιεχόμενά του είναι ιδιαίτερα λιτά. Μέσα το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι ένα manual ασπρόμαυρο στα αγγλικά, το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις. Εκτός από τα αγγλικά είναι και σε μία ή δύο άλλες γλώσσες ακόμη. Και να περάσουμε στο δεύτερο πραγματάκι που έχει μέσα το κουτί μας, είναι αυτό εδώ το καλώδιο. Το συγκεκριμένο USB stick, παιδιά, συνδέεται, βασικά USB, στην ουσία, ναι, μοιάζει με USB, είναι ένα dongle όπως σας είπα. Το συγκεκριμένο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει μία θύρα HDMI η οποία συνδέεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής μας και το συγκεκριμένο παίρνει τροφοδοσία από αυτό το πραγματάκι. Στην ουσία είναι ένα mini USB, νομίζω, σε USB, το οποίο το συνδέουμε στην πίσω πλευρά του stick μας. Το stick μας έχει αυτό εδώ το σχήμα, βλέπετε από την πίσω πλευρά έχει κάποιους αεραγωγούς, στο πάνω έχει το λογότυπο της εταιρείας. Στην πίσω πλευρά έχει τη θύρα με την οποία συνδέουμε αυτό εδώ. Και τι γίνεται λοιπόν? Το συγκεκριμένο το συνδέουμε στην πίσω πλευρά της τηλεόρασής μας μέσω της HDMI θύρας που διαθέτει. Με το που το συνδέσουμε και είναι πάνω στην τηλεόρασή μας, βάζουμε το USB σε μία από τις USB της τηλεόρασής μας ώστε να τροφοδοτείται. Αυτό εδώ παίρνει τροφοδοσία από το USB αυτό εδώ που βλέπετε. Και εδώ πέρα στην άλλη πλευρά βλέπουμε τον αισθητήρα, ο οποίος αισθητήρας συνδέεται με το κινητό μας ή με το, βασικά σύρματα όλα αυτά, με το κινητό μας είτε με το tablet μας. Αυτό εδώ είναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα πολύπλοκο, ένας μικρός αισθητήρας είναι. Και καθώς αυτό είναι συνδεδεμένο στην τηλεόρασή μας, δέχεται σήμα από το κινητό ή το tablet μας και μπορούμε να βλέπουμε πληροφορίες τις οποίες έχουμε στο κινητό μας στην οθόνη της τηλεόρασής μας. Θα μου πείτε γιατί να το κάνετε αυτό? Θα σας πω πολύ απλά, έτσι όπως το έχω σκεφτεί και θέλω να το δοκιμάσω. Μπορούμε να δούμε βίντεο που έχουμε τραβήξει με τους φίλους μας, είτε φωτογραφίες και να τις δείξουμε στους φίλους μας, είτε μπορούμε τώρα πλέον να δούμε σε μια εποχή που καλώς ή κακώς πολλοί κατεβάζουμε ταινίες στο tablet μας για να τις δούμε, ή να ακούσουμε μουσική οτιδήποτε. Μπορούμε όταν καθόμαστε στο σαλόνι μας με αυτό εδώ να τα στέλνουμε απευθείας στην τηλεόρασή μας, οπότε αν υπάρχει η ανάλογη ανάλυση να το κάνουμε. Είναι πια μια πολύ μικρή και από ό,τι βλέπω ελαφριά συσκευή, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο στην ουσία. Το μόνο περίεργο, να σας πω την αλήθεια έτσι όπως το βλέπω, είναι αυτά εδώ τα καλώδια έτσι όπως προεξέχουν. Αλλά όταν είναι στο πίσω μέρος της τηλεόρασής μας, προφανώς δεν θα φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Μόνο ο αισθητήρας, ο οποίος το καλώδιό του είναι αρκετά μακρύ, πρέπει να είναι γύρω στα 30 εκατοστά, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε στην προστινή πλευρά της τηλεόρασης ώστε να έχει επαφή οπτική με το κινητό μας είτε με το tablet μας, αν και δεν νομίζω να χρειάζεται τόσο μεγάλη, τόσο καλή οπτική επαφή.
και να στριμάρουμε από το κινητό μας. Το συγκεκριμένο νομίζω βγαίνει λίγο πάνω από τα 30 ευρώ. Δεν θυμάμαι ακριβή τιμή να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι μια αρκετά οικονομική συσκευή. Βέβαια δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και πιο ακριβή από αυτό. Πιο φθηνή ίσως, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το Allcast Doggle TV, το οποίο το συνδέετε στην τηλεόρασή σας, βλέπετε τα αρχεία σας. Ένα μικρό unboxing, ένα σύντομο unboxing. Όμως η συσκευή είναι τέτοια που απαιτεί, δεν θέλει και πολλά πολλά, απλά πράγματα. Είναι η συσκευή μας, το καλώδιο τροφοδοσίας και ο αισθητήρας. Το συνδέουμε στην τηλεόρασή μας, συνδέουμε το κινητό μας. Μέσα στα περιεχόμενα, να σας πω την αλήθεια, να δούμε, θα λέει αν χρειάζεται και κάποιο software το οποίο κατεβάζεται από κάποιο market του Android ίσως. Αν και πρέπει να είναι straightforward η διαδικασία. Στην ουσία, έτσι όπως βλέπω μέσα από το manual, λίγο στα γρήγορα, με το που συνδεθεί αναγνωρίζεται και από το... Συνδέεται πάνω στο Wi-Fi. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό συνδέεται από ό,τι βλέπω εδώ μέσα με το Wi-Fi, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής. Έτσι όπως γράφει, περιγράφει μέσα η συσκευή. Οπότε όλη η σύνδεση αυτού και του κινητού σας γίνεται μέσω του Wi-Fi, συνδέονται και τα δύο, οπότε αναλαμβάνει να στριμάρει απευθείας στο κινητό σας. Η μέγιστη ανάλυση που μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα και είναι 1920x1080 στα 24p και 1280x720 στα 60p. Default, με το που το συνδέσετε, θα αρχίσει να δείχνει στα 1280x720 και εσείς αν θέλετε μπορείτε να το αλλάξετε στα 1920x1080 εάν δεν σας ικανοποιεί. Οι ρυθμίσεις του είναι αρκετά εύκολες, αναγνωρίζεται σχεδόν αμέσως. Και επίσης υπάρχει, ναι τελικά υπάρχει, application, το EasyCast application για Android, iOS, Mac και Windows Phone 8.1. Οπότε στην ουσία αυτό που είναι να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή του συγκεκριμένου EasyCast, λέγεται η εφαρμογή, τα λέει όλες τις οδηγίες μέσα. Οπότε έχετε μια εφαρμογή που τρέχει στο κινητό σας ή στο tablet σας και μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε μέσω της εφαρμογής και αυτού εδώ, το οποίο συνδέεται αυτόματα στην τηλεόρασή σας. Λοιπόν, Check Tech Now, ήμουν ο Κώστας, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο unboxing και είναι μια πολύ καλή εισαγωγή και για το επόμενο unboxing το οποίο θα κάνω, ένα unboxing το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ, της Kingston. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το PC Lab τα οποία μου το έδωσαν για να το δω. Ίσως θα το δοκιμάσω και στην τηλεόρασή μου αν υποστηρίζει HDMI έχει σίγουρα, USB δεν είμαι σίγουρος αν έχει. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Check the now, ο Κώστας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.